Άρχος Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ανακοινώσουμε ότι 12 μέχρι 14 Ιουλίου ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, σε παρένθεση το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων που λειτουργήσε στη χώρα μας και παραδειγματίστηκαν μετά και πολύ επιδήμη, νομίζω τα παιδιά θα σας τα πούνε πιο αναλυτικά, θα διοργανώσουν το πρώτο φεστιβάλ νεολαίας που θα διοργανωθεί στο Δημαρχιακό Μεγάλο του Δήμου μας, στον Άβλιο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάλου. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί γενικά όλες αυτές οι σκέψεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για το πώς θα μπορούσαν να επικοινωνηθούν, να εξωτερικευτούν αυτές οι σκέψεις των παιδιών και τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του Δήμου μας, ζητήματα που αφορούν και το κοινωνικό πρόσημο, που αφορούν το πράσινο, που αφορούν τις αλληλικές διοργανώσεις. Όλες αυτές οι ιδέες θα εκδηλωθούν με αυτή την πολύ μεγάλη, για εμάς θεωρώ και για όλη την πόλη, διοργάνωση. Οπότε, φορείς της νεολαίας, εικαστικοί, ηθοποιοί, μουσικοί θα προσκληθούν. Το πρόγραμμα ήδη έχει δημιουργηθεί, θα ανακοινωθεί αμέσως μετά από εμένα, εδώ στο Δήμο μας και προσκαλούμε όχι μόνο τους νέους, και τους νέους όμως που ζουν εδώ, τους νέους που ζουν στις γύρω περιοχές, τους τουρίστες που θα βρίσκονται εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη, να έρθουν και να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Και δημόσια θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εθελοντές, που αμέσως μετά από την πρόσκληση του Δήμου μας, με πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πολύ μεγάλη συμμετοχή, θα βρίσκονται και αυτοί για να βοηθήσουν τις δυνάμεις τους. Ο λόγος, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, στα παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μάκης Βαρμπούνης. Είμαι ο πρόεδρος των Αλούμνη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης. Η Αλούμνη είναι μια υποστηρικτική δομή που έχει δημιουργηθεί από τα ιδρυτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, προκειμένου να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε νεότερες γενιές και από κοινού να δημιουργούμε όμορφες διοργανώσεις. Λίγα πράγματα για την ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Θα σας πει και ο Μότης στη συνέχεια ακόμη περισσότερα. Το Δημοτικό Συμβουλίο Νέων ξεκινάει το 2018. Ουσιαστικά με μια πιλωτική διαδικασία, πραγματοποιεί ένα πρώτο debate ψηφίων δημάρχων 2019 και έπειτα το 2020 το επανειδρύουμε με νέο κανονισμό, περισσότερο λειτουργικό, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλο ένα αυξανόμενες ανάγκες για τους νέους. Αποτελεί το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στη χώρα, πρώτο και πρότυπο ταυτόχρονα. Καταφέραμε στον διάμεσο διάστημα να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες Δημοτικών Συμβουλίων Νέων της χώρας να συστήσουν τον άλλον Δήμο της χώρας να συστήσουν δημοτικά συμβούλια νέων, ενώ ταυτόχρονα διοργανώσουμε μια σειρά από δράσεις που αφορούσαν τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, το περιβάλλον και τολμήσαμε να τοποθετηθούμε για ζητήματα που έμοιαζαν δύσκολα σίγουρα για νέους ανθρώπους, υποστηρίζουν ψηφίσμα τώρα του ΚΕΘΕΑ, μιλώντας για ένα ασφαλές, σύγχρονο και ανοιχτό πανεπιστήμιο και πραγματοποιώντας μια σειρά θεσμικών συναντήσεων. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν τη σύντομη αλλά θεωρώ πλούσια ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και θα έχουμε τη δυνατότητα συνέχεια να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Ο λόγος στο Μόδες του είναι να σας δώσω μια εικόνα για το φεστιβάλ που ξεκίνησε και τώρα. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Αβαλάς Μόδες, είμαι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων για φοιτητή 2023-2024. Πολύ λίγα πράγματα έτσι συμπληρωματικά από αυτά που είπε ο πρόεδρος των Αλούμνη για το Συμβούλιο είναι ότι πλέον απαριθμεί πάνω από 130 μέλη. Οι δράσεις του αθρηστικά πλέον πρέπει να έχουν ξεπεράσει 100. Ασχολείται με πολλά ζητήματα πολιτισμού, παιδείας, περιβάλλοντος, ελληνικής αλληλεγγύης, όλα αυτά σχετικά με την πόλη. Αλλά θυσιάζω στο φεστιβάλ, που είναι και ο λόγος που ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα, το Φεστιβάλ Νέων Θεσσαλονίκης, το πρώτο Φεστιβάλ Νέων Θεσσαλονίκης. Για μας ο πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στην πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, αναλογικά και με την έκτασή της και με τον πληθυσμό της. Και πραγματικά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε να γίνουμε η ομπρέλα που θα υποστηρίξει όλους αυτούς τους νέους καλλιτέχνες και τους νέους ανθρώπους και θα δώσει και το βήμα στο να βγουν μπροστά και θα ετοιμάσει ένα πλαίσιο και ένα χώρο ιδανικό για αυτούς, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν μες στην πόλη τους και να μην αναγκαστούν να αποδημήσουν προς την Αθήνα. Για εμάς είναι πραγματικά ατζέντα, είναι στον πυλώνα της ατζέντας μας. Ο πολιτισμός και το φεστιβάλ θέλουμε και ευελπιστούμε και με τη συνεργασία, την άψογη συνεργασία με το Δήμο που έχουμε και θα έχουμε, να γίνει θεσμός, να γίνει κάτι το οποίο δεν είναι μια χρονιά και τελειώνει, να συνεχιστεί και του χρόνου και του παραχρόνου και κάθε χρόνο και καλύτερα. Είναι επιπληκτικό γιατί είναι πρώτη του φορά και θα εντάξουμε όσο πιο πολλές μορφές πολιτισμού μπορούμε, από φωτογραφία μέχρι μουσική, μέχρι ταινίες, μέχρι συζητήσεις και όσα πράγματα περισσότερα μπορούμε. Είναι τριήμερο
Και για μας αυτό που ακούστηκε πριν και από την πλευρά του Δημάρχου είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εθελοντές και εθελοντές είναι η ψυχή πραγματικά και η ζωή του φεστιβάλ μας. Πιο αναλυτικά θα μιλήσει γι' αυτό ο Φώτης Κιζάκης, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι και ο Μόδος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Βάμιος Φώτης Κιζάκης, είμαι αντιπρόεδρος του σώματος. Οπότε, χωρίς πολλά λόγια και καθυστέρηση, να περάσουμε λίγο στην ανακοίνωση του προγράμματος. Μετά, προφανώς, θα κάνεις μια συζήτηση με κάποιες ερωτήσεις για αυτό. Η λογική του είναι απλή, ότι έχουμε τρεις χώρους, με εξαίρεση την πρώτη μέρα που έχει τέσσερις. Είναι η αίθουσα νερού, η αίθουσα Μανώλης Αναμοστάκης και η αίθουσα του βιοτοθέατρου του Εθρίου, το θεατράκι που λένε. Στις 12 η ώρα, την Τετάρτη 12 Ιουλίου, θα γίνει η τελετή έναρξης στην αίθουσα Μανώλης Αναμοστάκης. Και από εκεί και μετά, την άνεση στις 5, όπως και κάθε μέρα, με workshop και ομιλίες. Την πρώτη μέρα θα έχουμε δημοτικά συμβουλία νέων από όλη την Ελλάδα. Δημοτικά συμβουλία νέων από όλη την Ελλάδα, μια συζήτηση ειδικά με νέα στην τοπική αυτοδιοίκηση, που για μας είναι νομίζω και η πιο έτσι, πολιτική να πούμε, εκδήλωση, είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι νομίζω μια από τις λίγες συναντήσεις δημοτικών συμβουλίων νεολαίας μαζικά στην νέα στιγμή πόλη. Μετά στις 7 η ώρα, δηλαδή 5 με 7. Στις 7 έχουμε μια έκθεση φωτογραφίας, έχει και κάλυμα στα social media του Φεστιβάλ και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Γιατί τι σημαίνει για εσένα Θεσσαλονίκη. Έχουμε τις φωτογραφίες, θα γίνει εκεί πέρα μια έκθεση. Στις 7 η ώρα επίσης, στην αίθουσα Αναγνωστάκης, θα έχουμε την προβολή της ταινίας Αστόρια και μια συζήτηση με τους συντελεστές. Ενώ 9 η ώρα, Τετάρτη 12 Ιουλίου, θα γίνει η συναυλία της πρώτης μέρας με τους One Way Ticket και τους Multivision. Είναι νεανικά συγκεκριμένα της πόλης και αυτή είναι η λογική μας, να έχουμε νέους ανθρώπους να παίξουν μπροστά σε ένα έτσι, θεωρούμε ένα ικανοποιητικό κοινό, ένα μεγάλο κοινό. Προχωράμε τότε δεύτερη μέρα. Στις 5 ώρες ξεκινάμε στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης με μια ενημέρωση από το παράδειγμα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για τις μεταμοσχεύσεις και μια κατάρρευση των μύθων γύρω από αυτές. Και μια ενημερωτική, ομιλία για το πώς είναι να είσαι εθελοντής, δότης μυρίων των οσκών, από σύλλογο Όραμα Ελπίδα. Αυτό θα σας πω και ότι στο χώρο, πέρα από νεανικές οργανώσεις, όπως π.χ. η Άρσης ή η Έλσα, συνεργάτης δική μας και φυσικά εμείς, και ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, θα είναι και εθελοντές από το City College, που ακριβώς συνεργάζονται με το σύλλογο Όραμα Ελπίδα. Στις 7 η ώρα μετά συνεχίζουμε με μία έκθεση φωτογραφίας στην αίθουσα νερού. Συγκεκριμένα πρόκειται για την έκθεση της Άρτεμις Μελανιού. Και ταυτόχρονα στην αίθουσα Αναγνωστάκης θα έχουμε την προβολή της βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους, ένας κόσμος, δύο όψεις και μία συζήτηση με τους συντελεστές της. Στις 9 η ώρα, που βλέπετε έχει μια συγκεκριμένη έτσι, κοινή διάθεση πάντα, στις 9 η ώρα θα έχουμε συναυλία από δύο ράπερς, τον Σολέμ, ο οποίος θα είναι μαζί με τον Σλαμ, και τον Ρεαλισμό. Και τέλος, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, Παρασκευή 14 Ιουλίου, στις 5 η ώρα θα πραγματοποιηθεί ένα quiz σαν κυνήγι θησαυρού σχετικά με πληροφορίες για την πόλη, με το όνομα γνωρίζετε τη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, επίσης στις 5 η ώρα στην αίθουσα Αναγνωστάκης θα υπάρξει φόρο κοινωνικών οργανώσεων με διάφορες κοινωνικές οργανώσεις που θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, τους στόχους τους, το έργο τους. Με άλλα λόγια, η Φεστιβάλ Νεολαίας δεν είναι μόνο έχει μονοπολιστικά δρόμενα, αλλά έχει εξυπηρετεί και το σκοπό της δικτύωσης. Στις 7 η ώρα στην αίθουσα νερού θα πραγματοποιηθεί η έκθεση ζωγραφικής με την έκθεση της Σαβίνας Ζήκου, όνειρα και οράματα. Ενώ στις 7 η ώρα επίσης στην αίθουσα Αναγνωστάκης θα υπάρξουν προβολές ταινιών. Συγκεκριμένα θα προβάλλουμε κάποιες ταινίες από το τμήμα κινηματογράφου του Απιθύτα. Έχουμε κάποιες επιλογές, αλλά ακόμα επειδή περιμένουμε, δεν μπορούμε να πούμε ποια ακριβώς ταινία θα είναι, αλλά θα ξέρουμε μέχρι το απόγευμα ακόμα και αύριο. Ενδεχομένως να είναι και δύο, γιατί είναι και μικρού μήκους με το θέατρο. Συγγνώμη για την ερώτηση. Οπότε είναι και δύο ενδεχομένως, αλλά όλα αυτά θα είναι από την τμήμα κινηματογράφου. Και τέλος, το φεστιβάλ κλείνει στις 14 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Στο θέατρο Πεστρίου με τους Contra Tempo, τους Mazzovoli και τους Incognito. Νεανικά συλλογικά της πόλης, επίσης, όλη η νέα μουσική,
που θα κλείσουμε με αυτόν τον ωραίο τρόπο το φεστιβάλ, μουσικά τουλάχιστον. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Οπότε μορφώθηκε με μεγάλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Δημαρχία Παιδείας για την όλη στήριξη, τον Δήμο, τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο. Φυσικά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί όλο αυτό, έστω και σε αυτή την πιλωτική και μικρή του μορφή, χωρίς τη στήριξη και θα ακόμα και την νομιμοποίηση που μπορούσαμε να μπορούμε να λάβουμε από τον κ. Βαρδουνάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Αυτά από μένα, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πάνε για ερωτήσεις. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Τι ακούγομαι, Βιάτ. Τι σας κινητοποίησε να μπείτε σε μια διαδικασία να οργανώσετε ένα τέτοιο φεστιβάλ και να φέρετε και άλλους νέους από την υπόλοιπη Ελλάδα? Να απαντήσω, ελπίζω να ακούγομαι ωραία. Γαβαλάς Μόδες ως πρόεδρος. Τα μικρόφωνα είναι. Όποιος θα μιλάει. Εξτρά εμπειρία. Σωστά. Γαβαλάς Μόδες ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Αυτό που για μας ήταν το βασικότερο κίνητρο, γιατί οι συζητήσεις για το φεστιβάλ νεολαία είχαν ξεκινήσει και από την προηγούμενη θητεία από εμάς. Αλλά φέτος που το πήραμε με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον Φώτη Κυζάκη, ήταν ότι σκεφτόμασταν από την αρχή, ρε παιδί μου, ότι αυτή η πόλη πραγματικά έχει πάρα πολλούς νέους, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν χώρους ώστε να παίξουν. Ψάχνουν φεστιβάλ σε φεστιβάλ και έχει και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει πραγματικά να υποστηρίξει τους νέους τους ανθρώπους. Και θέλαμε κι εμείς να γίνουμε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, σωλήνες μεταξύ του κοινού και των νέων καλλιτεχνών και να βρούμε έτσι έναν χώρο και μια πρωτοβουλία που θα τους υποστηρίξει και θα τους δώσει πραγματικά το βήμα να ακούγονται και να καθιερωθούν κιόλας. Δηλαδή να αποκτήσουν ένα παραπάνω κοινό και να γίνουν μόνιμο στοιχείο του πολιτισμού της πόλης. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο βασικός μας πυλώνας και η έλλειψη ενός τέτοιου φεστιβάλ καθαρά για τους νέους σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μόνο κάτι πολύ συμπληρωματικά να πω ότι, αν και είμαι σίγουρος ότι ο Κρυμάκης πρέπει να το πει αυτό, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων έχει στήριξει μεγάλους στόχους ως οργανισμός, ως δομή. Είναι ο δημοτικός προϋπολογισμός σίγουρα, είναι ένας χώρος για την νεολαία στην πόλη, είναι η έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Ένας από τους στόχους είναι και ένας της νεολαίας. Στο μέτρο δυνατού, αυτό το οποίο τουλάχιστον εμείς και θελοντικά και με τις δικές μας δυνάμεις αποδείχθηκε και το μπορούμε να κάνουμε, είναι το κράτο νεολαίας. Έστω και με αυτή τη μικρή του μορφή, στον χώρο του Δημαρχείου, με χορηγίες. Οπότε νομίζω ότι η απάντηση από τη δικιά μου πλευρά στο κειμένο ερώτημα είναι ότι ήταν απλά για μας πιο βιώσιμο να πάμε σε αυτόν τον στόχο. Που ναι, μεν είναι ο μεγαλύτερος από τους στόχους, αν μιλάω για μένα, γιατί η κράτο νεολαίας δεν είναι κάτι μικρό, αλλά ήταν κάτι που μπορούσαμε να το κάνουμε και το κάνουμε. Και ενσαρκώνει το πολύ σύντομα αυτό το οποίο μπορώ να αναφέρουμε, είναι ότι ενσαρκώνει τη λογική από τους νέους για τους νέους πλήρως. Μέσα από αυτό θα δημιουργηθούν συμπράξεις, θα μεγαλώσουν, θα αναδειχθούν καλλιτέχνες, θα αναδειχθούν νεανικές οργανώσεις και αποδεικνύει ότι μέσα από απλές συμπράξεις νέων ανθρώπων, οι οποίοι ξεκινάνε στη λογική να αλλάξουν μικρά πράγματα, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλες αλλαγές που αποτελούν μια αφετηρία. Δηλαδή, αν είναι τέτοιο φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια. Είμαστε σίγουροι ότι ο Δήμος συνεχίζει να τα αγκαλιαστεί ακόμα περισσότερο από την πόλη, εφόσον και εμείς ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, τότε θα είναι η αφορμή και για άλλες νεανικές οργανώσεις να χτίζουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, όποια μορφή και αν έχουν αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ερώτηση. Η επιλογή των ημερών καθημερινές έγινε με κάποιο σκεπτικό συγκεκριμένο, να είναι φυσικό το σχολείο. Θα σας πω. Είναι στο πολύ απλό ότι τη Αγγλική. Οπότε. Εντάξει, ήταν και θα θέμα βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος να είναι κάποιες μέρες στις οποίες η νύχτα είναι παραπάνω στην πόλη και θα έχουμε τον ανταγωνισμό των Beach Bar. Mm. Οπότε αυτό κυρίως είναι. Και το ζητούμενο τη συμμετοχή των νέων σε κοινά, σε δραστηριότητες, στον πολιτισμό κλπ. Πέρα από το καθόλου να το διασκέδασε. Πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Η συμμετοχή των νέων είναι πάντα ένα ζητούμενο σε ό,τι και να γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό ο Γαβαλάς Μόδες ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το λέω πάλι γιατί δεν καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να συμμετάσχουν οι νέοι και όντως υπάρχει το ψυχαγωγικό, υπάρχει και το κομμάτι όμως της ανάδειξης και των προβλημάτων τους. Πιο μακριά. Επομένως, ακόμα και μέσα από την προβολή ταινιών θα γίνει μετά την προβολή ταινιών, ας πούμε, μια συζήτηση με τους συντελεστές, οι οποίοι είναι όλοι νέοι, και οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες είναι νέοι, και θα μας αναδείξουν και μέσω της ταινίας που πέρα που θα διασκεδάσουμε, θα τη δούμε και θα χαρούμε. Θα μας μιλήσουν για τα προβλήματα του να είσαι ηθοποιός εδώ, τις δυσκολίες του να είσαι σκηνοθέτης, την υποχρηματοδότηση, ταυτόχρονα στις θέσεις φωτογραφίες, πραγματικά πέρα από το θεατή και τη διασκέδαση και την ψυχολογία με αυτή τη μορφή,
Νομίζω ότι θα αναδείξουμε και λίγο το πώς αισθάνεται και το πώς βιώνει ένας νέος στην πόλη. Γιατί θα είναι θέσεις φωτογραφίες, οι οποίες και οι ζωγραφικές θα έχουν και θέμα τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έχουν και θέματα συναισθήματα για τη Θεσσαλονίκη, τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ευελπιστούμε να είναι μεγάλη συμμετοχή και από το κοινό, αλλά και από τους... είναι ήδη μεγάλη από τους ανθρώπους. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε πολλές αιτήσεις και για τις φωτογραφίες και για τις ταινίες ακόμα, ας πούμε. Επομένως είναι μεγάλο το ενδιαφέρον να αναδείξει ο κόσμος ο νεανικός το έργο του στον πολιτισμό, αλλά ελπίζουμε να είναι και μεγάλο το ενδιαφέρον του ανθρώπου που θα θέλει να παρακολουθήσει και να προβληματιστεί και λίγο με αυτά που θα δει. Και αυτό το οποίο θέλουμε να μείνει ως πλαίσιο είναι ότι για να ακούσουν τους νέους και να μπορέσουν να εκφραστούν απέναντί τους, πρέπει να έχουν επίσης κοινά βιώματα. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές γιατί υπάρχει μια σχετική δυσπιστία απέναντι σε οτιδήποτε υπουργεί θεσμικά. Αλλά αν δεν επιδιώξεις να δημιουργήσεις κοινές, όμορφες ιστορίες με τους νέους ανθρώπους, ούτως ώστε μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο να σου εμπιστευτούν πέρα από την ανάγκη σου για ψυχαγωγή και την ανάγκη του για μια καλύτερη κοινωνία, δεν θα μπορέσεις να πάρεις ανώθετο και αφιλτράριστο αυτό το αυτή την ανησυχία του. Οπότε ο στόχος είναι μέσα από αυτά τα κοινά βιώματα να χτιστεί η αφορμή για περισσότερη επαφή το επόμενο διάστημα. Για να υπάρχει συμμετοχή σε άλλες δράσεις που ενδεχομένως να είναι περισσότερο πολιτικές και να σου είναι εστιασμένες στα προβλήματα και στην καθημερινότητα. Αυτό. Πολύ γρήγορα, ίσως και εγώ λίγο να προσθέσω ότι φάνηκε πολύ και το ενδιαφέρον των νέων από το κομμάτι του εθελοντισμού. Οι εθελοντές είναι πάρα πολύ, μας πλημμύρισαν με αιτήσεις. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε τόσο εθελοντές. Καλώς κακώς. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί δείχνει πραγματικά την ανάγκη και την, το θέλω του κόσμου να συμμετέχει και να γίνει μέρος και να αγκαλιάσει κάτι τέτοιο. Μας πείτε λίγο και πόσα δημοτικά συμβούλια νέων υπάρχουν γενικώς και στην περιφέρειά μας, αλλά και γενικότερα. Ουσιαστικά στην περιφέρειά μας υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Βόλβης, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θέρμης, παλαιότερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Λαγιαδά. Γίνεται μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια από ό,τι γνωρίζουμε στο Δήμο των Κηδών μας. Απλά το πάγιο πρόβλημα με τα συμβούλια είναι η ανάγκη, το πρέπει να ενεργοποιήσει ανθρώπου, να μείνουν σταθερά σε όλο αυτό είναι οι άνθρωποι για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του. Συμβούλια Νέων πάνω στο Δήμο Παγκαίου, στο Δήμο Καβάλα, στο Δήμο Κομοτινή, σε ευρύτερε περιοχέ. Στο Δήμο Αθηνών είναι γνωστό ότι γίνεται μια προσπάθεια να συσταθεί. Στο Δήμο Πειραιά, Τρικαίο, Λάρισας. Οπότε είναι μια τεράστια προσπάθεια που αναδεικνύει και μια δυναμική εξελισσόμενη μορφή ενεργοποίηση πολιτική συμμετοχή. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα άλλο τρόπο οι νέοι να μετέχουν στην καθημερινότητα και στη λήψη των αποφάσεων. Οπότε αυτά είναι τα συμβούλια. Συνεργασίες μεταξύ αυτών των συμβουλίων υπάρχουν. Σταθερά, ναι, δίκτυο επικοινωνία, συνάρτηση δημοτινή με την συμμετοχή και τη ΣΕΤΑ και εκπροσώπου του Υπουργείου. Στόχος είναι να μπορέσει να τεθεί ένα κοινό πλαίσιο για το πώς θα διασφαλιστεί η θεσμική θωράκιση του Υπουργείου την επόμενη μέρα. Ωραία. Ευχαριστώ. Όλε οι εκδηλώσει ήταν μαζί, δεν έχει εισιτήριο. Ωραία, ναι. Η λογική σου είναι δεν υπάρχει καθόλου αντίκτυπο. Είναι για όλου, είναι από όλου. Στο site του Δήμου θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα για στο... Το πρόγραμμα μπορείτε το βρείτε, θα το βρείτε βασικά ολοκληρωμένο αυτό που μόλις σας ανέγνωσα μέρα το μεσημέρι και στο site του Δήμου φυσικά, αλλά και στο site festival, thessaloniki.youthfestival.gr που εκεί πέρα δείτε όλες τις πληροφορίες για, και για τους συνδιοργανωτές, με την Διεύθυνση Παιδείας, με την Δημαρχία Παιδείας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, τους μουσικούς, τους χορηγούς, όλα θα είναι εκεί. Το πρόγραμμα σίγουρα μέχρι το απόγευμα. Με την υπόλοιπα ελπίζουμε μέχρι και αρχές της εβδομάδας να είναι ολοκληρωμένο όλων οι πληροφορίες. Οι χορηγοί πώς ανταποκρίθηκαν άμεσα? Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση των χορηγών. Μπορούμε να πούμε και κάποιο παιδί. Ο Μασούτς ήταν ένας στους χορηγούς μας, ο οποίος μας κάλυψε τι ανάγκη των εθελοντών για εκείνες τις ημέρες. Σε σύγκριση ακριβώς τη νερά, βάρη τραπών, τιμούς. Μετά έχουμε το ηχόραμα που μας κάλυψε τον ήχο, που είτε φορά αυτό τις συναυλίες. Και μετά φυσικά είσαι ο Δήμος και η Δημοτική Παιδείας που μας κάλυψε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Λούζες, τέλος. Θα δώσουμε. Θα ζητούσε δεν είναι από την αρχή που είναι άκουσα τέχνη, τι τέλος πάντων. Εγώ πέρα από το θέμα που προφανώς είναι η δηλώση και τα λοιπά, πείτε μου λίγο, σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, τι αρμοδιότητες είναι, δηλαδή κατά πόσο μπορείτε να επηρεάσετε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ενός Δήμου, να περάσετε τα θέματα, να έχετε αυτές τις δυνατότητες, έχετε. Εκεί, ο Δημοτικός. Πώς θα βάλουμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιο.
Εσείς θα μιλήσετε όμως για τη λειτουργία. Ακούμε λίγο. Αν μιλάτε, βάλτε το μικρόφωνο. Δεν μιλούσε. Ναι, ήταν ωραίο. Ουσιαστικά το Συμβούλιο έχει 5 χρόνια λειτουργία. Ο Μόδος Σταυρούς είναι και ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Είναι προς καθαρικόνα και είναι σημερινή για το σημερινό πλαίσιο. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια είναι να σηκώνουμε ζητήματα ατζέντα και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση πολύ λειτουργική, γιατί ζητήματα όπως για παράδειγμα το κομμάτι της έμφυλης ισότητας διοργανώσαμε πολλές από κοινοδράσεις και με την Δημαρχία Παιδείας και πριν 2 χρόνια και τώρα για άλλα ζητήματα του Πανακύπρου και καταφέρνουμε να σηκώνουμε σε πολλά ζητήματα ατζέντας τα οποία απασχολούν τους νέους, το περιβάλλον, την έμφυλη ισότητα, το κομμάτι της εκπαίδευσης και να θίγουμε ακόμα και προβλήματα καθημερινότητας τα οποία το κοινό προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε. Άρα υπάρχουν ανοιχτά αυτιά, υπάρχει μια θεσμική επικοινωνία και με τις αρμόδιες δημαρχίες, Δημαρχία Παιδείας και Νεολαίας και με την ωφελή επιχείρηση, διαρκής ελαιοτροφοδότηση και προσπάθεια να είμαστε πάνω προβλήματα των νέων. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπε ο Μάκης. Στην ουσία, στο πιο τεχνικό κομμάτι δεν έχουμε αποφασίσει. Να λέτε και τα ονόματα για να καταγράψετε. Να κορυδεύετε πριν το είπα. Γαβαλάς Μόδεστος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θητείας. Είναι όπως τα περιγράψω Μάκη. Στην ουσία, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων υπάγεται στο Δήμο, υπάγεται στην Κερίδη, υπάγεται σε κάποιες αντιδημαρχίες που προαναφέρθηκαν. Δεν έχουμε αποφασιστική αρμοδιότητα με την έννοια ότι όταν αποφασίζουμε κάτι εμείς να κάνουμε μια δράση να ενεργοποιήσουμε, δεν δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο το κανονικό. Είναι καλό να διευκρινιστεί και αυτό. Αλλά λειτουργούμε συμβουλευτικά κατά κάποιο τρόπο στο κανονικό δημοτικό συμβούλιο και στο Δήμο. Αυτό είναι το πρώτο project το οποίο ψηφίζεται από το κανονικό δημοτικό συμβούλιο, πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, και είναι για μας μια πολύ μεγάλη αρχή, δηλαδή νομίζω είναι και ιστορικό λίγο αυτό το πράγμα, σαν γεγονός. Έχουμε καλή σχέση. Πολλές φορές ο Δήμος μας καλύπτει έξω, δεν μας βοηθάει, πάντα μας δίνει τις αίθουσες πολύ προβαθμίως, οποιαδήποτε διοίκηση έχει υπάρξει. Είναι πάρα πολύ πρόθυμο να μας παραχωρήσει τις αίθουσες χωρίς δυσκολίες και τεχνικά προβλήματα. Ευελπιστούμε κάποια μέρα να είμαστε και εμείς έτσι πολύ κοντά στο Δήμο και να υλοποιούνται και δράσεις από κοινού, πιο κοινού από τώρα, δηλαδή να έχουμε μια σταθερή θέση. Από το παρελθόν έχουμε μια συνεργασία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πως το τελευταίο διάστημα αρχικά ότι υπήρξε μια συνέχεια στα παιδιά που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Από την άλλη, αυτοί οι οποίοι έλειξε θητεία του συνεχίζουν και είναι ενεργοί, όπως ο Μάκης. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να ξέρω από τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάντοτε ή όποια διοίκηση του Δήμου μας παραχωρεί δωρεάν τις αίθουσες κάθε φορά που έρχονται τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτές οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει από το παρελθόν, πώς θα μπορούσε να διοργανωθεί ένα φεστιβάλ νεολαίας, το ακούω χρόνια, φτάσαμε στο σημείο και φυσικά με την βοήθεια της υπηρεσίας, τον Βασίλειο Βασιλιάδη, που είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, να ξεπεράσουμε δυσκολίες που όντως συναντούμε και συνήθως αυτές δεν έχουν να κάνουν με το οικονομικό σκέλος, αλλά με τις ανάγκες λειτουργίας ενός φεστιβάλ που η υπηρεσία, μια διεύθυνση παιδείας, δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, έρχονται εκεί οι χορηγοί, η επιθυμία των παιδιών αρχικά, η δικιά μας συμβολή με όποιο τρόπο μπορούμε και είμαστε θέση να διοργανώσουμε για πρώτη φορά και πολύ σημαντικό αυτό που υπόθηκε πριν. Σκοπός είναι να θεσμοθετηθεί και να μεγαλώνει χρονιά με τη χρονιά, χρονιά με τη χρονιά. Τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν την πόλη εκφράζονται σε πολλές συναντήσεις που κάνουμε στα γραφεία μας και όχι μόνο. Και σίγουρα μας επηρεάζουν, ακούμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι ακούμε. Ακούμε και παράλληλα, όπως φαίνεται, συνδιοργανώνουμε. Θα ρωτήσω. Εκτρέπω τη συζήτηση λίγο εκτός του θέματος που συζητάμε, αλλά επειδή υπάρχει ενδιαφέρον στους αγορατές να μάθουν λίγο για το Συμβούλιο των Νέων, πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον, θα ήθελα λίγο στο διαδικαστικό πρώτα απ' όλα. Πώς λειτουργεί, πώς γίνεται, πώς ψηφίζεστε, με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η επιλογή σας. Αν παρακολουθείτε πραγματικά τα δημοτικά συμβούλια της συνεδριάσης για να έχετε και στις εμπειρίες σας. Ευχαριστώ. Ωραία. Γαβαλάς Μόδεστος, ξανά το ξαναφέρω πρόεδρο. Θα το πω μέχρι να λέω. Ναι, θα το λέω φορά. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε για λίγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Καταρχάς, να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
λειτουργεί πάνω σε κάποιους πυλώνες που αντιστοιχούν με τις αντιδημαρχίες του κανονικού Δήμου. Δηλαδή ασχολείται με ζητήματα πολιτισμού, με ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, με ζητήματα περιβάλλοντος, με ζητήματα παιδείας, με ζητήματα αθλητισμού, εθελοντισμού, τουρισμού, με ζητήματα ισότητας φύλων. Τώρα, ως προς το πώς κάποιος μπορεί να γίνει μέλος και πώς λειτουργεί ακριβώς, έχουμε μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Τέλος πάντων, πιο απλή γίνεται. Υπάρχουν, ας πούμε, τρεις βαθμίδες μελών. Υπάρχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία είναι 49, και είναι τα μέλη τα οποία έρχονται εδώ πέρα, συνεδριάζουν και ψηφίζουν κάποια πρόταση και κάποια δράση. Τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι επίσης 49 και αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη. Και υπάρχουν και τα μέλη φίλοι, όπως τα αποκαλούμε, δηλαδή τα εξωτερικά μέλη, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να έρθουν να τοποθετηθούν σε μια συνεδρίαση ή και να εισηγηθούν κάτι και μέσω άλλων αλλά και μέσω αυτών. Αλλά βασικά συμμετέχουν σε επιτροπές και σχεδιάζουν τις δράσεις τις οποίες τα τακτικά μέλη ψηφίζουν. Επομένως, τα τακτικά μέλη έχουν δύο χρόνια θητεία, που είναι τα βασικά μέλη και ο πυλώνας, ο πολιτικός, που ψηφίζουν τα ψηφίσματα. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να είναι θεωρητικά για πάντα μέλη, απλά η λογική συνήθως είναι ότι κάποιος γίνεται εξωτερικό ή αναπληρωματικό μέλος και την επόμενη χρονιά προάγεται σε τακτικό και έχει μετά δύο θητείες και έτσι ανανεώνεται και ο κόσμος λίγο. Πλέον είμαστε 130, δηλαδή έχουμε περίπου 49 τακτικά, 49 αναπληρωματικά και περίπου 30 με 35 εξωτερικά μέλη. Εμένα είναι δεύτερη θητεία και του Φώτη είναι δεύτερη θητεία. Και έπειτα αποχωρούμε και πηγαίνουμε στο σώμα των αλλούμων. Είναι πρώτο συμβουλευτικό σώμα, είναι τα πρώην μέλη, τα οποία γνωρίζουν και λίγο παραπάνω το πώς λειτουργεί το Συμβούλιο και βοηθούν τα νέα μέλη και τις νέες διοικήσεις. Πώς επιλέγεσαι, δηλαδή από πού προέρχεσαι, πώς είναι η διαδικασία που είναι ανοιχτή. Σωστό, ναι, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Κάνουμε κάθε χρονιά στην αρχή θητείας ένα κάλεσμα για τα μέλη. Οι θέσεις καλύπτονται είτε από προηγούμενα μέλη τα οποία προάγονται σε τακτικά αναπληρωματικά εξωτερικά, είτε και από κάποιες θέσεις που μπορεί να μείνουν κενές μέσω κλήρωσης. Και όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει αίτηση, ας πούμε, για να γίνει μέλος. Αρχές κάθε χρονιάς γίνονται αυτές οι αιτήσεις. Απευθύνεται για να ξέρω. Απευθύνεται από 16 έως 30 ηλικιακά σε ανθρώπους που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα μέχρι. Μπορούν να σας βρουν εσάς. Μπορούν να μας βρουν στα social media. Έχουμε Facebook, Instagram, LinkedIn κτλ. Και τώρα θα γίνει και site. Θα ξεκινήσουμε κάποιος την προσπάθεια να υπάρξει ένα site. Και μέσω του Δήμου ενδεχομένως μπορούν να μας βρουν. Το site της Κεδίθ είμαστε ήδη. Αυτό και εντάξει. Επίσης, μέσα στα τακτικά μέλη υπάρχουν κάποια μέλη τα οποία δηλώνουν υποψηφιότητα και ψηφίζονται τα υπόλοιπα μέλη για το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος τύπου ταμείας και γραμματέας. Και κάποια μέλη τα οποία δηλώνουν υποψηφιότητα για να γίνουν συντονιστές επιτροπών, σαν να λένε δηλαδή αντιδήμαρχοι εισαγωγικά, δηλαδή υπεύθυνοι για τον πολιτισμό, για την παιδεία, για την κοινωνική αλληλεγγύη κτλ. Ελπίζω να το κάλυψα. Είναι θητεία διαιτής. Όχι, είναι ανεξάρτητο το όργανο. Προφανώς ο καθένας μπορεί στον ιδιωτικό του βίο να δεν υπάρχουν μια συμβίβαση. Αλλά μέσα στο συμβούλιο δεν υπάρχουν ούτε παρατάξεις, ούτε δυναμικές, ούτε συνιστώσεις. Είμαστε άτομα τα οποία δραστηριοποιούμαστε συλλογικά σαν όργανο και ατομικά ως Μόδεστος, ως Φώτης και ως Μάκης. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι και αυτό διοίκηση. Μεταξύ σας να τα λέτε. Κάποια άλλη ερώτηση. Από τη στιγμή που δεν έχει διάθεση ο αντιδήμαρχος να πει περισσότερα, νομίζω τελειώσαμε. Ο αντιδήμαρχος, αυτό θα λέγαμε και εμείς, ότι αν θέλετε, κύριε αντιδήμαρχε, να δώσετε ένα πλαίσιο ακόμα για το φεστιβάλ. Ένα κλείσιμο, ένα κλείσιμο. Εντάξει, είναι αυτό που θα πρέπει να θεσμοθετηθεί. Δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή, ο στόχος είναι φυσικά η επιτυχία του φεστιβάλ. Νομίζω το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί, καλύπτει δηλαδή όλους που εκπροσωπούν τον πολιτισμό αυτής της πόλης, όλες τις μορφές έκτασης της πόλης, τους νέους αυτής της πόλης. Σκοπός είναι να γίνει θεσμός, είναι το βασικότερο, η επιτυχία αυτού του φεστιβάλ, να έρθει κόσμος, να έρθει κοινό να παρακολουθήσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Οπότε το επόμενο έτος, δεν ξέρω αν θα βρει εμάς που εκπροσωπούμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης εδώ, αλλά όποιοι θα βρίσκονται από εκεί και έπειτα, από το Δεκέμβριο και έπειτα, να έρθουν και να βρουν μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση και αυτή να συνεχιστεί και να πάει παραπέρα. Όμως με λυπεί το γεγονός ότι δεν βλέπω πολλούς συναδέλφους. Ήτανε πριν εδώ. Όλοι. Είχε αρκετούς. Μακάρι, εγώ καθυστέρησα. Νομίζω θα έλεγες ότι αν ήταν έτσι θα είστε μεγάλο, γιατί
Δεν μου αρέσει να... Καλή επιτυχία. Όχι, ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω εγώ μια ερώτηση. Ο κύριος πώς λέγεται? Εγώ δεν έχω όνομα, είμαι ανώνυμος.